Πώς. Εκ δεξιών. Εντάξει. Καλώς ορίσατε, επομένως. Η ιδέα του να γίνει αυτή η έκθεση είναι του Νίκου. Εγώ είχα, πρέπει να πω, είχα κουραστεί λίγα εκεί. Τρεις μεγάλες ατομικές εκθέσεις έκανα πέρυσι και άλλες δύο προπέρυσι. Μεγάλες εκθέσεις και δεν είχα και τόσο πολύ το κουράγιο. Γι' αυτό με παρακίνησε ο Νίκος με την ιδέα του αυτή, η οποία την βρήκα ενδιαφέρουσα. Μια που εγώ δεν θα κουραζόμουν πολύ. Λοιπόν, βρήκαμε αυτόν τον ωραίο χώρο, τον οποίο, όπως το βλέπετε κι εσείς, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Έτσι που πρέπει να γίνονται πράγματα εδώ και πρέπει να ζωντανέψει με κάθε τρόπο, νομίζω ότι θα το κάνει αυτό που και όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Αξίζει τον κόπο δηλαδή να είναι σε δράση αυτός ο χώρος, να γίνονται εκδηλώσεις. Είναι κρίμα δηλαδή να μην πρέπει να μεταλληφθούν όσο πρέπει. Είναι ωραίος χώρος. Έχει άνεση γύρω-γύρω να παρκάρει, κανείς δεν βρίσκει πρόβλημα. Νομίζω και ήταν λοιπόν έτσι προκλητική ιδέα και κολαγευτική θα έλεγε κάπως και για μένα. Ο Νίκος αφού είχε τη διάθεση να κατά κάποιο τρόπο πάρει και έτσι μια κάποια ιδέα ας πούμε από αυτά τα έργα τα δικά μου, διότι αυτά που κάνει ο Νίκος όπως βλέπετε, είναι ένα βασικό ερέθισμα. Κάτι τον προκαλεί, ας πούμε, από όλη αυτή τη δουλειά τη δική μου, η οποία είναι μια πολύπλοκη δουλειά και είναι και μια δουλειά την οποία δεν πρόκειται να ξανακάνω στη ζωή μου. 20 χρόνια με βασάνισε, δεν είναι βέβαια αυτά, είναι πολύ περισσότερα, είναι 60 έργα. Αλλά με βασάνισε πάρα πολύ, δεν ήταν βάσανο, ήταν καλό πράγμα για μένα. Δηλαδή ήταν ένα. Έπρεπε να κάνω κάτι για αυτή την ιστορία. Ήταν πολύ θεληματικό αυτό που έκανα. Και ήταν πολύ επίμονο. Γι' αυτό δουλεύω 20 χρόνια για αυτή την ιστορία. Παράλληλα δουλεύω και άλλα πράγματα. Σαφώς δουλεύω και άλλα πράγματα. Αλλά αυτά ήταν μέσα στο μυαλό μου συνέχεια. Και δεν γίνονται συνέχεια. Δεν γίνεται μεροκάματο αυτή η ιστορία. Αρχίζεις μια ιστορία. Ένα πράγμα, δεν έχεις υλικά να το συνεχίσεις. Πρέπει να βρεις, να ανατρέξεις. Διότι εδώ είναι το βασικό υλικό, είναι τα αποκαίδια του Πολυτεχνείου και στη συνέχεια είναι ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία επί χρόνια μάζευα και συσσόρευα στο εργαστήριό μου, αλλά παρόλα αυτά δεν είχα αρκετά. Έπρεπε δηλαδή για κάθε περίπτωση να ανατρέχω πάλι, να ξαναπηγαίνω στα. Σε αυτές τις μάντρες όλες που είναι βουνά τα υλικά αυτά για να αρχίσει να παίρνει πράγματα τα οποία, να επιλέγω πράγματα τα οποία ήταν τα κατάλληλα που νόμιζα εγώ ότι κολλάνε στην ιστορία. Και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία επίσης με βοητεύουν, γιατί είναι πράγματα δεύτερης κρίσης και τρίτης κρίσης πολλές φορές, έχουν ήδη περατώσει μια ζωή ή δυο ζωές. Ότι έχουν κάνει ήδη εργασίες αυτά. Ας πούμε, θα δείτε κάτω μια τσάπα η οποία έχει τελειώσει. Εδώ στο γέννη, ας πούμε, του Ορφέα. Αυτή έχει τελειώσει, έχει δηλαδή σκάψει απέραντες ώρες στη ζωή της. Υπάρχει ένα ινί, το οποίο όργωνε, το οποίο επίσης ελιάνθη, ας πούμε, από τη χρήση. Υπάρχει μια σέλα ενός. Τρακτέρ, πεταμένη, διαλύθηκε το τρακτέρ. Ποιος ξέρει πόσα χρόνια δουλεύει. Αυτό γίνεται συνέχεια. Γίνεται σε πολλά άλλα έργα. Έπρεπε να επινοήσω πράγματα, έπρεπε να βρω υλικά τέτοια που να ταιριάζουν. Και πράγματι, με όλη αυτή την προσπάθεια, χάρη και σε μια μετεκπαίδευση που είχα κάνει στο Παρίσι για τα νεότερα υλικά γεννητικής, με βοήθησε στο να μπορώ να βρίσκω πράγματα, να φτιάχνω πράγματα καινούργια, χαρτόμαζες, να προσθέτω υλικά άλλου είδους, να τα κάνω αναμίξεις. Αυτό βέβαια γινόταν
από τη σχολή ακόμα. Γιατί ήταν και ένα κίνητρο και για τους σπουδαστές μου, οι οποίοι πολλές φορές μου λέγανε ότι δεν έχω υλικά, δεν δίνει το γραφείο ας πούμε πάνω, δεν δίνει Πριτανία, δεν έχουμε τα αυτά. Και εγώ έλεγα, εγώ τρέχω εδώ γύρω ας πούμε, ελάτε πάμε μια βόλτα ας πούμε, στα εργοστάσια εδώ πέρα που πετάνε χίλια δύο πράγματα, τα έβλεπα άλλωστε, να μαζέψουμε. Και πηγαίναμε και μαζεύαμε, βρίσκαμε ας πούμε από δέρματα, πεταμένα δέρματα, βρίσκαμε χνούδια από το δέρματα όπως τα ξύνουν, βρίσκαμε, είναι οι χαρτοβιομηχανίες, ήταν η Softex η οποία διαλύθηκε τώρα και είχε ντάνες χαρτιά αφημένα, παίρνανε την πρώτη ύλη αυτή και την ενώναμε. Υπήρχαν επίσης άλλες αποθήκες εκεί στην Πειραιώς οι οποίες δημιουργούν μια γκρίζα χαρτόμαζα. Λοιπόν, σίδερα, ξύλα, χίλια δύο πράγματα. Και έτσι αυτά τα έργα είναι φορτισμένα με όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι δηλαδή ούτε ανώδυνα βγαλμένα, ούτε με πολύ λίγη δουλειά, είτε μεταξύ τυρού και αυλαδιού δηλαδή. Ήταν όπως το γράφω και σε ένα κείμενο, ότι στεκόμουν ώρες μπροστά τους. Άπειρες ώρες. Να βρω, να επινοήσω. Μέχρι να φτάσω εκεί που έφτασα. Ατέλειωτες ώρες ηλεκτροκόλλησης, με φθορές στο πρόσωπο, στα μάτια μου, έχω χάσει ένα μέρος της όραξής μου. Τώρα μπορεί να είναι και τα γεράματα βέβαια. Αλλά είναι και το ψήσιμο, ας πούμε, διαρκώς, γιατί όταν κάνεις αυτές τις λεπτές κολλήσεις, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις, έπρεπε να χρησιμοποιώ το ένα χέρι μου, ας πούμε, και δεν μπορούσα να έχω μάσκα, ας πούμε, συγχρόνως. Και κολλούσα στο γυμνό. Έπρεπε να κλείνω τα μάτια κατάλληλα την κατάλληλη ώρα και να γίνω όταν ανάβει η φωτιά. Αυτό όμως δεν μπορεί να το αποφύγεις. Σας λέω και πράγματα τέτοιου είδους για να καταλάβετε δηλαδή ότι βγαίνουν, πώς βγαίνουν αυτά όλα τέτοια. Αυτό που είπε ο κ. Παυλόπουλος, πολλές φορές οι καλλιτέχνες ανέφερε τον Πικάσο, παραδείγματος χάρη, ο Πικάσο, έλεγε ο ίδιος ότι δεν έχει αναστολές να πάρει από οπουδήποτε. Δηλαδή και έχει πάρει από πολλών καλλιτεχνών. Έχει πάρει δηλαδή σαν ερέθισμα πολλών καλλιτεχνών το έργο. Και έχει κάνει κάτι δικό του. Ένας καλός μήλος δηλαδή, τα λέει. Αλλά πρέπει να είσαι κάποιο, δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο Πικάσο για να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να είσαι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχεις να πεις πράγματα. Έχεις να βγάλεις πράγματα, θα τα αναμίξεις αυτά που θα πάρεις. Γι' αυτό και αυτά που βγαίνουν του Νίκου είναι κάτι άλλο, όπως το είπε ο κ. Παυλόπουλος. Δεν είναι αντιγραφή. Πιστεύω ότι είναι και δύσκολο να τα αντιγράψει τα έργα, δηλαδή, μάλλον μπορεί να τα αντιγράψει κανείς, άμα φωτογραφίσει. Αυτό που ήθελε εκείνος ήταν να πάρει αυτόν τον αέρα που είχαν πιθανόν ή αυτό που απέπνεαν. Και φυσικά αυτό το έχει κάνει και με άλλους καλλιτέχνες, δεν τα έχει κάνει μόνο με εμένα. Πάντως έγινε αυτός ο συγκερασμός. Νομίζω ότι έγινε μια ενδιαφέρουσα έκθεση. Η έκθεση από εδώ που θα τελειώσει το τέλος του μήνα θα συνεχίσει να πάει στην Πινακοθήκη της Κορίνθου. Και φυσικά εκείνο που εγώ προσωπικά θέλω είναι ένας προγραμματισμός για κάποιες εκθέσεις στο εξωτερικό οι οποίες έχουν δρομολογηθεί, αλλά υπάρχουν δυσκολίες, ας πούμε, για να τι κάνουν. Καλά είναι να μην μας δείχνουν μόνο εκεί τα δικά τους. Να τους δείχνουμε κάπου και εμείς τα δικά μας. Γιατί πολλοί αναμασάμε ξένες στροφές σε αυτή τη χώρα. Και είμαστε πολύ επιρρεπείς σε αυτό. Μάλλον έτσι με ευκολία παίρνουμε και νομίζω ότι υπάρχει και κάποιο έτσι μια τάση σαν και καλά να είμαστε εισάξιοι των ξένων. Έχουμε δεν έχουμε τα ίδια ερεθίσματα με αυτούς. Έχουμε δεν έχουμε τα ίδια κίνητρα ή τα ίδια αισθήματα ή αν θέλεις
τις ίδιες προσλαμβάνουσες. Διότι εγώ το θεωρώ και λίγο αδιανόητο να κάνω αυτό που κάνει αυτό στη Νέα Υόρκη, να πούμε, γιατί εγώ δεν ζω εκεί, δεν έχω τον ίδιο, δεν μεγάλωσα σε εκείνο το περιβάλλον. Μπορεί να έχω επισκεφθεί, τα έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά βρίσκω ότι αυτό που βγαίνει μέσα από τη ζωή μου, σαν ένα κομμάτι, βγαίνει δύσκολα, βγαίνει με αίμα, πώς θα σας πω, βγαίνει με πόνο πολλές φορές. Είναι αυτό που πείθεις στο τέλος. Διότι αυτό που ως εκδοπλίστων βλέπουμε, βλέπουμε πράγματα ανώδυνα. Πολλές φορές βλέπουμε πράγματα ανώδυνα. Και σε Βιενάλη βλέπουμε πράγματα τα οποία περνάς μπροστά τους και δεν σε αγγίζουν. Εγώ αυτό που διέκρινα στην έκθεση και στο Μπενάκι και στο Βυζαντινό Μουσείο και εδώ και αλλού, στη Θεσσαλονίκη πήγε, στα Γιάννενα, έβλεπα ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν μία και δυο και τρεις φορές στην έκθεση, που μου εξέφραζαν έτσι απόψεις πάρα πολύ συγκινητικές, ότι είδαν κάτι το οποίο τους συγκίνησε, ότι τους ταρακούνησε, ότι είχαν ένα... είχαν κάτι να τους πούν. Αυτό με ενδιαφέρει και αυτό με ενδιαφέρει γενικά στη δουλειά μου. Και με ένα μουσείο που έχω κάνει εκεί πάνω στο Δήμητρο, αυτό το πράγμα επιδιώκω. Ήθελα δηλαδή τις μνήμες μου, αυτό το πράγμα να κάνω τέχνη, τα βιώματά μου, αυτά φυσικά φιλτραρισμένα, περασμένα μέσα από όλο το, την παιδεία μου στην τέχνη. Αλλά να αρχίζει από ένα βασικό ερέθισμα το οποίο ήθελα να το εκφράσω, ήθελα να πω κάτι γι' αυτό. Νομίζω πολλά είπα.